Ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής Δημήτρης Μπιάνκης ζητά όλοι οι τοπικοί φορείς να συνταχθούν σε ένα κοινό μέτωπο ώστε να απαιτήσουν από κοινού με συντονισμένες ενέργειες και συνασπισμένες δυνάμεις την αναστολή της ανάρτησης των δασικών χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Ξεκάθαρο, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι ο ένας μετά τον άλλον, τόσο οι συνάδελφοι βουλευτές, όσο και όλοι οι φορείς, δημοτικά συμβούλια, παίρνουν θέση ενάντια στην ανάρτηση των δασικών χαρτών. Για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας από την πρώτη στιγμή, η ανάρτηση και η ύπαρξη δασικών χαρτιών, χάρτες με το δασικό αντικείμενο είναι απαραίτητη για το αύριο αυτού του τόπου. Από αυτό το σημείο μέχρι να αναρτήσουμε χάρτες οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και οι οποίοι δεν έχουν αποτυπώσει τα πραγματικά στοιχεία, είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Μας προκύπτει λοιπόν ότι οι χάρτες που έχουν ανακηρυχθεί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και χωρίς να κυριολεκτώ, σας λέω ότι υπάρχουν περιφερειακοί δρόμοι, δημοτικοί δρόμοι, νομαρχιακοί δρόμοι, οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι δασικοί. Για να καταλάβει ο κάθε ένας που μας ακούει τη διάσταση του προβλήματος. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν χάρτες που δεν έχουν ορθά αποτυπώσει την εικόνα βάζουν σε κίνδυνο τις επιδοτήσεις των αγροτών. Πρώτον, την συνέχιση της δόμησης και των τουριστικών επιχειρήσεων στην Κέρκυρα. Όλα αυτά είναι δεδομένα που πρέπει να απασχολήσουν τον κάθε πολίτη. Θεωρούμε λοιπόν, εγώ τουλάχιστον το γραφείο μου, οι συνεργάτες μας, θεωρούμε ότι είναι ένα σημείο το οποίο μπορούμε όλοι μαζί να προσθέσουμε τις δυνάμεις μας και να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε από την κεντρική κυβέρνηση όχι τίποτα περισσότερο, να αναστείλει την ανάρτηση αυτών των χαρτών, να αποτυπώσει εκ νέου την πραγματικότητα και να δώσει στον κόσμο χρόνο έτσι ώστε να μπορέσει τα όποια λάθη υπάρχουν να τα διορθώσει. Αλλά να τα διορθώσει μέσα από κάποια ρεαλιστικά, αν θέλετε, εσφάλματα που μπορεί έχουν να γίνει και όχι από μια εικονική πραγματικότητα η οποία έχει αναρτηθεί με τους συγκεκριμένους χάρτες. Γι' αυτό το λόγο κάλεσα με επιστολή μου όλους τους φορείς, περιφέρεια, τους δήμους του νομού μας και τους τέσσερις δημάρχους, τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον πρόεδρο του ΕΤΕΜ, τους τοπογράφους, τους μηχανικούς, την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, όλους από κοινού να διεκδικήσουμε